Επειδή είναι Τετάρτη, έχουμε και μια ιδιαίτερη καλημέρα κάθε Τετάρτη. Και θέλω να πάω απευθείας σε αυτή την καλημέρα μετά το χορό. Σε αυτή την καλημέρα, την αγαπημένη μου. Παπαπάοκ μου, Παπαχρίστο μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα σε όλους τους φίλους μας τηλεθεατές. Ξεκινήσαμε με χορό. Το είδα και χάρηκα πολύ. Έτσι πρέπει να ξεκινάμε, έτσι κι αλλιώς τη μέρα μας. Σας αρέσει και εσάς η μουσική? Πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Η μουσική είναι η ζωή, είναι η ανάσα της ψυχής, είναι... Γι' αυτό ακόμα και η προσευχή μας με υπέροχη μουσική έχει ντυθεί. Η βυζαντινή μουσική είναι κομμάτια, όταν ξέρει κάποιος να τα λέει κιόλας, είναι κομμάτια υπέροχα. Για πείτε μου τα νέα σας, πώς είστε? Είμαι πάρα πολύ καλά, μια Θεσσαλονίκη ψευτοβροχερή σήμερα. Ναι. Με ζέστη, δεν έχει κρύο, αλλά ωραία, όμορφη Θεσσαλονίκη. Και όμορφα και μέσα μας. Όμορφα, όμορφα πολύ. Είναι κόκκινη τώρα η Ελλάδα, λόγω των κρουσμάτων. Η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα και κάποιες άλλες περιοχές δυστυχώς είναι βαθιά κόκκινη, που λέμε δύσκολα. Κάτι δεν προσέχουμε, κάτι κουραστήκαμε, κάτι φαίνεται ότι ο ιός επιτίθεται γερά, αλλά πρέπει να αντέξουμε όμως, είπαμε, με προσοχή πολύ και προσευχούλα. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Και εμείς όχι ότι τα πάμε και πολύ καλύτερα. Έχουμε το και εμείς αυξημένα κρούσματα. Ναι, τώρα, που ακόμη είμαστε κλειστοί κιόλας. Παρακολουθώ Κύπρο και ειδήσεις Κύπρου τώρα, γιατί αγαπάω Κύπρο. Έτσι. Και εμείς σας αγαπάμε. Βάλα και το καπελάκι μου σήμερα, γιατί είμαστε σε αυτή την περίοδο των καρναβαλιών, που βεβαίως δεν θα έχουμε τις εκδηλώσεις που ήθιστε να γίνονται κάθε χρόνο, αλλά εμείς εδώ στο στούτιο με λίγη μουσική, με κανένα καπελάκι, προσπαθούμε να έχουμε αυτό το κλίμα το πιο εορταστικό, να το πω, το πιο χαρούμενο. Χρειάζεται η γιορτή στη ζωή μας. Άλλωστε και η Εκκλησία μας έχει απλώσει γιορτές, ακολουθίες, ευκαιρίες για να χαιρόμαστε, ευκαιρίες για να ο ένας να συναισθάνεται και τι, να κάνει και απολογισμό της ψυχής του. Αυτή η Κυριακή που έρχεται είναι αφιερωμένη στη συγχώρεση και στην αγάπη. Να ξεχνάμε τι έχουμε βλάψει ο ένας τον άλλο, να τα προσπερνάμε, να ζητάμε συγχώρεση και να μπαίνουμε στη μεγάλη Σαρακοστή με αγάπη πολύ. Παπα Χρήστο μου, ένα θέμα που μας ζήτησαν έτσι πολλοί τηλεθεατές και ότι θέλουν να ακούσουν τα δικά σας λόγια σχετικά με αυτό, είναι για το χωρισμό. Κάθε χωρισμός ματώνει. Έτσι δεν είναι? Δύσκολο. Κάθε χωρισμός ματώνει πολύ, το ξέρουν πολύ καλά αυτοί που ένιωσαν τους χωρισμούς. Χωρισμοί υπάρχουν πάρα πολύ, δυστυχώς. Χωριζόμαστε από τους ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή με ένας ματωμένος χωρισμός πολλές φορές, και αν είναι παιδιά, και αν είναι νέοι, και αν είναι αγαπημένοι, και αν είναι άνθρωποι που τους έχουμε στην καρδιά μας, πονάει πολύ. Χωριζόμαστε και χωρίζονται άνθρωποι όταν φεύγουν και πάνε άλλοι εδώ και άλλοι εκεί. Πονάει και αυτό, με παίρνουν τηλέφωνο μαμάδες, παπάδες. Έφυγε, φεύγει το σπλάχνο μου, πάει στο εξωτερικό, πάει εδώ, πάει εκεί, δεν το έχω κοντά μου, μου λείπει. Μου λείπει. Είναι και οι χωρισμοί εκείνοι που σαν χαζί τους κάνουμε, που χωρίζουμε από αγαπημένα μας πρόσωπα, χωρίζουν γάμοι, χωρίζουν σχέσεις, χωρίζουν αγάπες. Και μέχρι χθες λέγαμε «Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω». Και σήμερα γινόμαστε εχθροί και ματώνει ο ένας τον άλλο. Νομίζω, Ελπίδα μου, ότι μας λείπουν οι δάσκαλοι ζωής. Αυτοί οι οποίοι θα μας μάθουν, μωρέ, ή θα μας αναδείξουν τα μέσα μας πώς θα δένονται οι άνθρωποι μεταξύ τους όμορφα. Και αυτά που λέμε που είναι υπέροχες, η ελληνική γλώσσα δε έχει ατελείωτες λέξεις για να δείξει τα «σ' αγαπώ», τα «σε λατρεύω», τα «σε θέλω»,
τους όρκους, τις υποσχέσεις που δίνουμε ένα στον άλλον, αλλά ξεχνάμε πόσο ότι η αγάπη δεν πρέπει, το πρώτο που πρέπει να προσέχουμε είναι η αγάπη να μην είναι κτητική. Ναι. Δεν αρπάζουμε τον άλλον και τον πνίγουμε από την αγάπη μας. Ενώνουμε αγάπη και ελευθερία μαζί. Να μας αγαπάει γιατί το θέλει. Να μας αγαπάει γιατί μας νιώθει. Να μας αγαπάει για να περνάει και αυτός και εμείς και αυτή και εγώ όμορφα. Αλλιώς γίνεται πνίξιμο. Α, δεν αντέχω, μου λένε κάποιες φορές στην εξομολόγηση. Δεν αντέχω, ρε Πάτερ. Δεν αντέχω τη μάνα μου. Δεν αντέχω τη σύντροφό μου. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αυτό πρέπει να το νιώθουμε, να το καταλαβαίνουμε. Να αγαπάμε με το μεγαλείο της αγάπης. Να αγαπάμε και να νοιαζόμαστε για τον άλλον. Πόσες φορές διαπιστώνω ότι ζουν οι άνθρωποι στο ίδιο κρεβάτι και είναι μόνοι τους. Και είναι τραγικό αυτό. Και φαντάζομαι τώρα που τα ακούνε οι τηλεθεατές, οι περισσότεροι δυστυχώς μπορεί και να το νιώθουν αυτό, στο ίδιο κρεβάτι και να μην υπάρχει τίποτα που να τους ενώνει. Τίποτα. Και αυτό είναι τραγικό. Μετά γιατί είμαστε μαζί. Γιατί είμαστε μαζί. Να μην ξέρει ο ένας τον άλλον. Να μην μαθαίνει ο ένας τον άλλον. Να μην νοιάζεται ο ένας τον άλλον. Να μην βρίσκει τα κουπιά εκείνα τα οποία έχει ο ένας και ο άλλος. Τους λέω πολλές φορές, βρέστε μωρέ τα κουπιά ο ένας τον άλλον. Αξίζει να τα βρείτε. Υπάρχουν τα κουπιά τα οποία μπορείς να κάνεις τη σύντροφό σου να πετάει. Να πετάει. Κάποτε είχα ένα γεγονός, επειδή έχω και τα καναρίδια μου, να σου πω ένα γεγονός με τα καναρινάκια, που ταιριάζει εδώ, τι συμβαίνει, φεύγει ή έρχεται το καναρίνι. Είχαμε έρθει από το χωριό εδώ στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά μου ήταν μαθημένα, μικρά τότε, νηπιαγωγείο, ένας αρχές δημοτικού άλλος. Και η θεία τους είχε δώσει ένα καναρίνι, υπέροχο καναρινάκι, πανέμορφο καναρινάκι. Ο μικρός το είχε τόσο αγαπημένο που είχε τρελαθεί μαζί του. Όπου πήγαινε ο μικρός πήγαινε και αυτό. Και το είχε σχεδόν ελεύθερο στο χώρο. Στο δωμάτιο το ένα, στο δωμάτιο το άλλο, να φάει, να δει τηλεόραση, να παίξει, να... όπου πήγαινε. Επειδή το είχε μάθει έτσι, κάποια στιγμή που είχε πολύ ζέστη, ήταν καλοκαίρι έτσι βαθύ, του λέω βγάλει το στο μπαλκόνι λίγο, γιατί μέσα στο σπίτι έχει πάρα πολύ ζέστη αυτή την ώρα. Θα νιώθει άβολα. Ξεχνάει όμως να κλείσει το πορτάκι. Το βγάζει έξω. Τον ακούω κάποια στιγμή μεσημέρι, εγώ είχα πέσει για ύπνο, να ουρλιάσει ο μικρός, μαμά, το καναρινάκι μου. Πω, πω, λέω, πάει τώρα. Και εκείνη την ώρα του λέω μία φράση που μετά σκέφτηκα ότι ήταν άθλια φράση. Του λέω, παιδάκι μου, αν το καναρινάκι περνούσε ωραία, θα ξανάρθει, μη το φοβάσαι. Εδώ θα είναι. Αν δεν περνούσε όμως ωραία, καλά έκανε και έφυγε. Τι θέλω και του το έλεγα, είχα μετά την αγωνία. Άραγε, τι θα επιβεβαιώσει το καναρινάκι τώρα. Αφήνει το κλουβάκι έξω και περιμένει. Του λέω, θα κοιτάς από την πόρτα, θα έρθει ή δεν θα έρθει. Το γλυκό μου. Κοιτάμε γύρω-γύρω τα μπαλκόνια, τα άλλα, τα δέντρα, τις κοδομές, τίποτα. Έχει φύγει το καναρινάκι, είχα φύγει. Περνάει μισή ώρα και βάζει χαρούμενο τις φωνές. Ήρθε! Παπά, ήρθε! Ήρθε! Εκεί λοιπόν κατάλαβα ότι αυτή η φράση έχει νόημα. Αν το καναρινάκι περνάει καλά μαζί μας, δεν έχει ανάγκη να φύγει. Αν το καναρινάκι όμως δεν περνάει καλά μαζί μας, κάποια στιγμή θα φύγει. Θα πετάξει. Και αν δεν πετάξει, έχει φύγει. Δεν είναι πλέον δικό μας το καναρινάκι.
Γι' αυτό λοιπόν, ας νοιαζόμαστε το κάθε καναρινάκι. Ξέρεις... Χρήστο μου, να σε ρωτήσω κάτι εδώ. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που φταίει στο να μην υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των συντρόφων, ο υπέρμετρος μήπως εγωισμός του ανθρώπου? Πρώτο, τέλεια, ελπίδα μου, τέλεια, εγωισμός, ναι, νοιαζόμαστε για μένα, τι έχω εγώ, τι κάνω, τι αυτό, ότι μου ανήκει αυτή η γυναίκα, ότι είναι κτήμα μου. Λέγανε οι αρχαίοι, πω, ήταν φρικτό πώς ξεκίνησε η ανθρωπότητα να πιστεύει τις σχέσεις των ανθρώπων. Ότι είναι η γυναίκα res, δηλαδή στα λατινικά πράγμα, αντικείμενο. Ναι. Είναι δικό μου και αφού είναι αντικείμενό μου μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω. Τι φρικτές αντιλήψεις να νομίζουμε έτσι. Ότι είναι αντικείμενό μου, ότι μπορώ να το βασανίζω, να υποφέρει, να το εκμεταλλεύομαι, να το ελέγχω, να είναι εργαλείο μου. Το θέλω σήμερα, το έχω. Δεν το θέλω, το πετάω. Τι λες, μωρέ. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση ούτε με ανθρωπιά, ούτε με αγάπη. Το πρώτο, λοιπόν, ο εγωισμός. Το δεύτερο, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε υπομονή. Ο ένας τον άλλον. Τρίτον, να συζητάμε, αλλά να συζητάμε με αγάπη. Θα σου πω ένα παράδειγμα με ένα ζευγάρι. Μου έρχεται ένα ζευγάρι νεαρό, νέα παιδιά, και μου λένε, ρε παπά, τσακωνόμαστε, παιδιάζουμε και άκρη δεν βρίσκουμε. Λέω, πόσο καιρό είστε μαζί, πατρεμένοι? Λέει, 3 χρόνια. Λέω, μέσα μου, στα 3 χρόνια, μωρέ, τσακώνονται κιόλας. Λέω, τι κάνετε, για πέστε μου, τι ώρα, πόσο τσακώνεστε? Να λέει, μόλις μαζευτούμε το βράδυ και έχουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο, μαζευόμαστε να κουβεντιάσουμε τα θέματα, αλλά πάντα τσακωνόμαστε. Λέω, πόσες ώρες? Ξεκινάμε, λέει, στις 9, 10, 11 το βράδυ και 2, 3, 4 το πρωί, ακόμα τσακωνόμαστε. Δεν κουράζονται, φτάνει πια. Συγγνώμη τώρα, συγγνώμη που θα το πω, μα λέω, πρέπει να τους πω κάτι, να τους λίγο να τους κεντρήσω. Δεν μου λέτε, λέω, και το άλλο μετά τι κάνετε? Δεν το κάνετε, νέα παιδιά. Λέει, παπά, ναι, εντάξει, 3 ώρα μετά προσπαθούμε, αλλά δεν βγαίνει. Και ο άλλο. Λέω, όταν... Α, το άλλο. Όταν... Α, το άλλο. Τώρα κατάλαβα, πάτερ μου, συγγνώμη, τώρα κατάλαβα. Το και άλλο λέω, τι γίνεται? Λέω, ρε εσείς, όταν λέω την έχεις βρήσει 100 φορές, είσαι άχρηστη, είσαι ανίκανη, δεν λες αλήθειες, τούτο, για αυτά που τσακώνεστε, την έχεις πει. Και πας μετά να την πεις αγάπη, αγαπούλα μου. Τελείωσε. Δεν βγαίνει. Ναι. Συγγνώμη. Και άκου τώρα, ελπίδα. Τι τους είπα παρακάτω? Λέω, θα κάνετε το αντίστροφο τώρα. Θα ξεκινάτε. Πάμε αλλιώς. Θα το πάρουμε αλλιώς. Θα το πάρετε αλλιώς. Και μετά θα κουβεντιάζετε. Για να δούμε τι ώρα θα σας φτάνει μετά. Λέω, θα ξεκινάτε με τα φυλάκια σας, με τα χάδια σας. Δεν θα πω παρακάτω. Και μετά, λέω, θα κουβεντιάζετε τα θέματά σας. Έρχονται μετά από κανένα 2-3 μήνες χαρούμενα και αγκαλιασμένα. Αχ, πάτερ μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λέω, για πες μου, τι κάνετε? Α, λέει, κάνουμε αυτό που είπες. Ξεκινάμε με τις αγκαλιές και με τα φιλιά μας. Και μετά, λέει, σε 1 λεπτό, σε 2 λεπτά, σε 3 λεπτά, σε 5 λεπτά, τα γίνουμε όλα. Πολύ καλά. Τα λύνουμε όλα. Να σου πω και ένα άλλο που καμιά φορά φταίμε κι εμείς οι θρησκευόμενοι, κι εμείς φταίμε. Τι γραμμές τους βάζουμε. Μου έρχεται ένας άλλος νεαρός, νιώπαντρος. Αυτός είναι και φίλος μου. Έγινε φίλος μου μετά. Μου έρχεται, λοιπόν, να εξομολογηθεί. Και μου λέει στην αρχή, νέο παλικάρι, τον έχω τώρα 20 χρόνια κοντά μου, ήταν στην αρχή που είχα γίνει παπάς και πνευματικός. Και μου λέει, ξέρεις, πάτε, εγώ
κάνω όλες τις ακολουθίες. Εσπερινούς όρθρους, νηστείες στο σπίτι, προσευχές, τα πάντα. Λέω μέσα μου, αυτό νέο παλικάρι, του λέω παντρεμένος, ελεύθερος, νιώπαντρος παπά, δεν έχω κλείσει χρόνο. Λέω, τι ώρα ξεκινάς τις ακολουθίες? 9-10 το βράδυ. Λέω, αυτές οι ακολουθίες θέλουν κανένα 2 ώρες να τις κάνεις. Λέει, ναι, τις κάνω. Τι μου λες ρε φίλε, του λέω. Και η γυναίκα σου τι κάνει εκείνη την ώρα? Να ρε παπά, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Ότι αυτή ξαπλώνει και αρχίζει. Έλα βρε αγάπη μου, έλα βρε αγαπούλα μου εδώ. Έλα στο αυτό. Και λέω, και μετά, μου λέει, ετσακωνόμαστε. Ωραία προσευχή, του λέω, κάνεις. Και μετά τσακωνόσαστε. Μου λέει, τι να κάνω ρε πάτε, θα κάνεις μια σύντομη προσευχούλα και θα πας να αγκαλιάσεις την νιώπαντρη γυναίκα σου. Και μη σου πω, του λέω, παρακάτω τι θα κάνεις, φαντάζομαι ξέρεις. Έρχεται μετά από καιρό η γυναίκα του. Μάλλον εκείνη την ώρα αυτός τσατίστηκε. Μου λέει, τι λες ρε παπά, θα κόψω εγώ τις πολλές προσευχές? Του λέω, δεν είναι ο καιρός και η ζωή σου τώρα να κάνεις πολλές προσευχές. Τώρα είναι η ζωή σου να φτιάξεις αγάπη με την αγάπη σου. Έρχεται μετά από καιρό η γυναίκα του και μου λέει, παπά Χριστό, έσωσες το γάμο μου. Λέω, ποια είσαι εσύ και τι είσαι εσύ και πότε? Λέει, είμαι η τάδε του τάδε και σε ευχαριστώ. Τώρα είμαστε μια χαρά. Και να σου πω και κάτι, παπά μου, μου λέει, εγώ πιστεύω τότε τις προσευχές που έκανε δεν πήγαιναν στο Θεό, στον εγωισμό του πήγαιναν. Μάλιστα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι κάνουμε το καλό, αλλά δεν είναι καλό αυτό. Είναι εγωισμός. Ακριβώς. Και ο εγωισμός δεν χρειάζεται να υπάρχει. Λέει εκεί, άκου τώρα θα σου πω κάτι, να σε στείλω. Τώρα θα σε στείλω, Ελπίδα. Τώρα στείλε με γιατί πρέπει να φύγω. Λέει ο Απόστολος Παύλος, για να μετρήσει και να δώσει το μέγεθος της αγάπης που πρέπει να έχουμε στις γυναίκες μας οι άντρες. Άκου, απευθυνόμενος στον άντρα. Που εκείνη την εποχή ο άντρας νομίζω ότι όλα σου είπα ήταν αντικείμενο. Μάλιστα, η γυναίκα εργαλείο. Στο χέρια του. Λέει, ούτως οφείλους οι άντρες αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας, τόσο πολύ οφείλουν οι άντρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους. Δηλαδή ρε Παύλε, πόσο, άκου τώρα, μέτρο, μεζούρα, ως και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία. Θεωρητικό θα μου πεις. Όχι, το κάνει πράξη. Πώς? Και έδωσε εαυτόν υπέρ αυτής, τον εαυτό του για την αγαπημένη του, ή να σταυρωθεί. Μάλιστα. Θυσία λοιπόν, αίμα προσφορά είναι η αγάπη. Δεν είναι σ' αγαπάω, αλλά να μην έχει κανένα περιεχόμενο, να μην έχει κανένα νόημα. Ακριβώς. Είναι σ' αγαπάω και σου δίνομαι. Είμαι εκεί. Αυτό, παπά Χρήστο, είναι... Δικό σου και δικιά σου. Είναι ένα και κεφάλαιο εκεί... ανεξάντλητο. Όλα λύνονται, όλα, όταν προσφέρεις τα πάντα στον άλλον, χωρίς να περιμένεις, λένε όσοι έγραψαν, περιμένεις τι θα έρθει από τον άλλον, όχι τι θα αρπάξεις εσύ. Δεν είναι αρπαγή η αγάπη, αυτό είναι πάθος, είναι σκέτο πάθος που δεν έχει νόημα. Η αγάπη έχει νόημα όταν παίρνεις την καρδιά και λες, πάρ' την, αδικιά σου είναι. Και έλα να φτιάξουμε. Και έσονται οι δύο, λέει ο Παύλος παρακάτω, η σάρκα μία, τόσο πολύ πρέπει να αγαπιέστε. Αυτό ευλογάμε στο γάμο. Δεν ευλογάμε τα νηφικά και τα πέπλα και τις βέρες και τα δαχτυλίδια. Το έσονται οι δύο, η σάρκα μία. Αυτό είναι η αγάπη. Όταν υπάρχει αυτό, δεν χωρίζουν οι άλλοι. Ακριβώς. Βάζουμε μια άνω τελεία
Μια άνω τελεία το λέω γιατί είναι ανεξάντλητο αυτό το θέμα και θέλω έτσι να το ξανασυζητήσουμε και την επόμενη ή τις επόμενες εβδομάδες. Θα το δούμε αυτό μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρετε ότι σας αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Την άλλη φορά θα ήθελα να συζητήσουμε και τι σημαίνει χωρισμός. Βεβαίως. Για τους ανθρώπους που φεύγουν οι δικοί τους από τη ζωή. Θα το κάνουμε την επόμενη φορά, σας το υπόσχομαι και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ελπίδα αγαπούμε να πάρα, καλά, πάρα πάρα πολύ. Να είναι καλά η Κύπρος, να είστε καλά όλοι. Α, εν τω μεταξύ, παπά μου, δηλαδή εντάξει τώρα είναι λίγο άσχετο, αλλά μου ζήτησαν εδώ οι συνάδελφοι κάτι να ρωτήσω, έτσι μπαμ μπαμ, γιατί θα κλείσουμε. Ο Γκαρσία θα πάρει το διαζύγιο από τον ΠΑΟΚ. Γιατί να πάρει το διαζύγιο, μωρέ. Έτσι. Καλά, παυλάδας είναι. Όχι. Γιατί μου πάτε να ρωτήσω, γιατί θα φύγει. Μου πάτε να ρωτήσω. Θα δούμε τότε, θα δούμε. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, μένει. Εσείς ξέρετε. Εμείς αυτούς που αγαπάμε δεν θέλουμε να φεύγουνε. Την απάντηση την έδωσε ο Παπαχρήστος μου. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αγαπώ σας. Φιλούθια Κύπρος. Φιλούθια. Φιλούθια. Αχ, πόσο ωραία να ακούω τον Παπαχρήστο μου. Πόσο ωραία νιώθω και φαντάζομαι κι εσείς που μας ακούτε και μας βλέπετε από το σπίτι.